επειδή αυτά που λες τα παρακολουθούμε πάρα πολύ επισταμένα. Ευχαριστώ. Είχες πει κάποια στιγμή μια ατάκα που μας έμεινε και τη συζητούσαμε όλοι μαζί. Ότι πρέπει να ρωτάς τον άλλον πώς αγαπιέται. Και ήθελα λίγο να το αναλύσουμε παραπάνω αυτό, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό. Τώρα, παίρνω από το χρόνο σου, αλλά όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, πραγματικά σκεφτόμαστε πώς εμείς θα του δείξουμε την αγάπη μας, χωρίς να ρωτάμε. Ποτέ δεν μου πέρασε την πιο σημαντική ερώτηση. Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Και στους πελάτες μου, όταν το συζητάμε, βλέπεις ότι δεν τους έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να την κάνουν αυτή την ερώτηση. Ναι. Γιατί είναι σημαντική όμως αυτή η ερώτηση? Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μάθει, έχει γαλουχηθεί μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης από την πατρική του οικογένεια. Mm. Δηλαδή, η μαμά και ο μπαμπάς μας αγαπούσαν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αυτό στο μυαλό μας γράφτηκε σαν αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη που γνωρίζουμε. Θα δεις λοιπόν το εξής: όταν μπαίνεις σε μια συντροφική σχέση, αγαπάς τον άλλον άνθρωπο με τον τρόπο που εσύ έχεις διδαχθεί από τη μητέρα σου να αγαπάς. Ναι. Και είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος. Αν η μαμά σου λοιπόν σου μαγείρευε καθημερινά και σε φρόντιζε μέσω του φαγητού, εσύ είχες μάθει να δίνεις την αγάπη μέσα από το φαγητό. Αν η μαμά καθόταν και μιλούσε μαζί σου, θέλεις να μιλάς με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό κάνεις. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής: ότι εσύ έρχεσαι από μια άλλη οικογένεια και εγώ έρχομαι από μια άλλη οικογένεια. Mm. Συναντιόμαστε και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τελείως διαφορετική γλώσσα. Άλλο καταλαβαίνω εγώ για αγάπη και άλλο εσύ. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ κρίσιμο να ρωτήσεις τον άλλον και να ακούσεις πολύ προσεκτικά με ποιον τρόπο αγαπιέται, ούτως ώστε να κάνεις τις σωστές κινήσεις. Να τον αγαπήσεις με τον τρόπο που εκείνος καταλαβαίνει. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε: μα δεν μπορείτε να καταλάβετε, κυρία Λαουτάρη. Έχω κάνει τα πάντα για αυτόν τον άνθρωπο. Mm. Και δεν ανταποκρίνεται, δεν ακούω ούτε να ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχεις κάνει πολλά πράγματα, αλλά δεν έχεις κάνει τα σωστά πράγματα. Ναι. Έχεις κάνει αυτά που εσύ καταλαβαίνεις και αναγνωρίζεις σαν αγάπη. Το έχεις συναντήσει αυτό βλέποντας δύο ανθρώπους μαζί? Δηλαδή να έχεις πελάτες, ας πούμε, στο γραφείο σου, ένα ζευγάρι, που ο ένας να λέει έτσι και ο άλλος να λέει αλλιώς. Και να νομίζουν και οι δύο ότι τα έχουν κάνει καλά. Βέβαια. Και απλά αλληλοκατηγορούνται ότι μου λες ότι με αγαπάς, αλλά στην πραγματικότητα δεν με αγαπάς, γιατί δεν ανταποκρίνεσαι θετικά στην αγάπη μου. Εσύ πιστεύεις ότι την ερώτηση πρέπει να την κάνουμε κανονικά, δηλαδή σαν ερώτηση να τίθεται, ή απλώς να αφουγκραζόμαστε, ας πούμε, τις ανάγκες του άλλου? Νομίζω ότι αν κάνεις ευθέως την ερώτηση, θα έχεις πολύ γρήγορα μία σαφή απάντηση και μάλιστα από τα πιο επίσημα χείλη. Ναι. Του συντρόφου σου. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι ξέρουμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε. Δεν το έχουμε σκεφτεί ποτέ. Γι' αυτό τους λέω: θα κάνεις την ερώτηση και θα το δώσεις και χρόνο. Mm. Άφησέ τον να σκεφτεί και να γράψει σε ένα χαρτί ποιες είναι οι απαντήσεις του. Ναι. Και στη συνέχεια συζητήστε το. Αν δεν το καταλαβαίνεις ακριβώς αυτό που σου λέει, κάνε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Προσπάθησε πραγματικά να το κάνεις με τον τρόπο που χρειάζεται και μην το μαγειρέψεις. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε να νιώσουμε άνετα. Δηλαδή, μου λες ότι θέλω να έρχομαι από το γραφείο και να με αφήνεις ήσυχο για μισή ώρα. Περνάνε 15 λεπτά και εσύ, επειδή ανυπομονείς να μιλήσεις στον σύντροφό σου, δεν τηρείς το χρόνο που σου ζήτησε. Αυτό είναι μαγειρεμένο. Ναι. Δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειάστηκε. Αν λοιπόν έχεις την υπομονή και ανοίξεις τα αυτιά σου και ακούσεις πραγματικά τι είναι αυτό που θέλει και το κάνεις, τότε θα με θυμηθείς. Θα σου πω τώρα την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ναι. Αν τον παρατηρήσεις, σαν να είσαι detective, και δεις με ποιον τρόπο εκείνος σε αγαπάει, δηλαδή τι κάνει για εσένα, αυτός είναι ο τρόπος που καταλαβαίνει και ο ίδιος. Καταλαβαίνεις. Αν εσύ μαγειρεύεις στον Νάσο καθημερινά, είναι γιατί θα εκτιμούσες πάρα πολύ ο Νάσος να σου μαγείρευε και κάνει ένα φαγητό. Τότε καταλαβαίνεις αγάπη. Ναι. Αν έρχεται και σου χαϊδεύει τρυφερά τα μαλλιά, είναι γιατί του ίδιου του αρέσει να του χαϊδεύουν τρυφερά τα μαλλιά. Αυτός ωραίο τύπο αυτό. Είναι τελικά ο άλλος, σου δείχνει συνέχεια τον τρόπο. Ναι. Μπορεί να μην ξέρει να σου το πει, αλλά στο δείχνει. Αν λοιπόν δεν θέλεις να τον ρωτήσεις ευθέως, αν δεν ξέρει να σου απαντήσει, όπως λες και εσύ, παρατήρησέ τον, γιατί έτσι κι αλλιώς στο δείχνει με τον δικό του τρόπο. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.